Βγήκε και ο Λάκης Γαβαράς και τι λέει, ότι όταν ήταν, λέει, στη φυλακή, καβάλισε το καλάμι. Ναι. Μέσα στη φυλακή. Ναι, στη φυλακή. Ναι, λέει, ότι καβάλισε το καλάμι και ότι θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Είτε ήταν διευθυντής, είτε ήταν αυτός που ήταν στο κηλικείο. Τους είχε βάλει, λέει, όλους σε μία σειρά. Στις φυλακές. Ναι. Για πάμε να δούμε τι λέει. Βιογραφία μου. Από τότε που άρχισα να αισθάνομαι τι είμαι, από μικρό παιδί μέχρι και σήμερα. Περιγράφεται από την ημερομηνία γέννησή σας μέχρι τα 70 σας. Λέτε την ηλικία σας άνετα. Γιατί να μην την πω. Είμαι ένας υγιέστατος άνθρωπος, φροντίζω γι' αυτό, φροντίζω τη διατροφή μου, την πνευματική μου μόρφωση και τροφή. Στέκομαι στα δυο μου πόδια, πολλές φορές και στο ένα, γιατί μου το επιτάσσει ο χορός τον οποίο και ασχολούμαι ακόμη σήμερα ενεργά. Κάνω γιόγκα, κάνω πιλάτες, κάνω box, κάνω διάφορα πράγματα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, δηλαδή, στο πέρασμα των χρόνων. Πώς δεν έχει αλλάξει, δεν βλέπετε πώς ήμουν και πώς είμαι. Έχω αλλάξει βεβαίως. Εδώ είμαι 40 χρόνια πριν, σχεδόν 35. Αλλά στο μυαλό μου όχι, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Να σου πω, φίλε, καλά τα πήγες μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θέλω να δω τι θα γίνει. Που έγινες και διάσημος, μου έγινες και συγγραφέας. Και σου έλεγα, πρόσεχε, καλάμι καβαλίζει το καλάμι. Το καβάλισε το καλάμι, φυσικά, στον καθρέφτη μου μπροστά βέβαια, ποτέ έξω στον κόσμο. Στη φυλακή καβάλισε το καλάμι, γιατί νόμιζα ότι μπορώ να είμαι πιο καλός από τον διοικητή, από τον φύλακα. Εκεί καβάλισε το καλάμι. Και είπα να σου πω ότι το κάνω καλύτερα. Και είπα στα παιδιά, τώρα όλοι στα κελιά σας, με αυτή την έννοια. Και σας άκουγα. Πήγαν στα κελιά πριν εγώ τους πω κάτι. Γιατί δεν θέλανε να με δυσαρεστήσουν. Μάλιστα. Άρα τα έχει οργανώσει μια χαρά. Μια χαρά τα έχει. Αυτό που καταλαβαίνω είναι από τους λίγους πραγματικά Έλληνες που έχουν περάσει το κατόφλι της φυλακής, ναι, και μετά χαμογελάνε. Πραγματικά, γι' αυτό του βγάζω το καπέλο. Μα χαμογελάει γιατί βγήκε έξω, ρε φίλε. Μα όχι, εδώ σου λέει ότι υπέρναγα καλά και μέσα. Τους είχα βάλει, λέει, και στη θέση τους. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορεί είναι να πέρασε καλά και για άλλους λόγους. Δυνατή προσωπικότητα. Μπορεί να είναι η χαρά του για άλλους λόγους. Πάμε εντάξει, παρακάτω. Δεν κατάλαβα τι εμεί εδώ δεν ήξερα. Κοίτα, να σα πω πάντω ότι επειδή το γνωρίζω από μέσα αυτό, έχω. Μέσα στι φυλακέ. Έχω πληροφορία από πολλοί άτομα στι φυλακέ. Ναι. Το μόνο που είχε ζητήσει ο Λάκης τότε που ήταν κλεισμένο στο Κορίδαλο ήταν να είναι σε ένα κελί το οποίο βλέπει τον κήπο. Ναι. Κάτι το οποίο δεν του το χαλάσαν το χατήρι και του το κάνανε. Και μετά έγινε κήπουρο. Έτσι όπω το λε. Μάλιστα.